Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής ενημερώνει τους κτηνοτρόφους και τους πολίτες της περιφέρειας Θεσσαλίας ότι μετά από την επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανόλης των μικρών μυρικαστικών και τις αποφάσεις λήψης μέτρων του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τα οποία κρίθηκαν άκρως ικανοποιητικά και αποτελεσματικά, η κατάσταση όσον αφορά στο νόσημα έχει ως εξής για τη Μαγνησία ειδικότερα. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων παρέμεινε ελεύθερη της νόσου. Στο πλαίσιο μάλιστα της συνέντευξης τύπου σήμερα από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε στο θέμα. Λοιπόν, εδώ είναι η πανόλη, η οποία ουσιαστικά, αν δείτε στον επόμενο πίνακα, εδώ είχαμε στην περιφέρεια Θεσσαλίας 1,7 εκατομμύρια εγωπρόβατα και έχουν εξεταστεί περίπου 1 εκατομμύριο. Δηλαδή, από τα περίπου 1,7 εκατομμύρια ζώα, αν δείτε στο επόμενο, έχουν θανατωθεί σχεδόν λίγο πάνω από 20.000. Είμαστε στο τελείωμα. Δηλαδή έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και σώθηκε το ζωικό κεφάλαιο της Θεσσαλίας. Επίσης, στο θέμα των κουνουπιών, αν θυμάστε, ήμασταν μαζί Μάρτιο-Απρίλιο, που κάποιοι είχαν ρωτήσει, θα μας φάνε τα κουνούπια φέτος, τι θα γίνει. Κάποιοι βγάζαν φωτογραφίες, κάτι μεγάλα κουνούπια, δεν ξέρω που τα είχαν βρει, εν πάση περιπτώσει. Βλέπετε εδώ πέρα, λίγο παρακάτω, και ακόμα παρακάτω, ότι φέτος είχαμε από ελονοσία κρούσματα 0, από τον ιό του Δυτικού Νείλου λιγότερα από πέρσι και ελαχιστοποίηση της όχλησης κατά 80% σε σχέση με το 2018 έως 2023. Νομίζω το είδατε κι εσείς ότι δεν υπήρχε ιδιαίτερο πρόβλημα. Όπως να στο πείτε, οι περιφερειακές ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων ανήκουν πλέον στην περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη. Έγινε άρση των μέτρων στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης. Συγκεκριμένα, η μετακίνηση των εγωπορβάτων και των αμινοερυφήνων είναι ελεύθερη για οποιονδήποτε λόγο εντός των περιφερειακών ενότητων Καρδίτσας και Τρικάλων και εντός της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης της περιφερειακής ενότητας Λάρισας. Η περιφερειακή ενότητα Λάρισας στην περιοχή της Ελασσόνας μεταπίπτει λόγω της μη εμφάνισης νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 54 ημέρες σε ζώνη περαιτέρω απαγόρευσης κατόπιν κατάργησης των ζωνών προστασίας και επιτήρησης που περιλαμβάνουν συγκεκριμένες περιοχές. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής διαβεβαιώνει τους καταναλωτές ότι μπορούν να προμηθεύονται άφοβα σφάγια αμινοερυφείων και εγωπροβάτων από εγκεκριμένα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος.